αφιερωμένο στον ΑΟΤ. Το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, στην ομάδα του Τυμπακίου που βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της Α1 κατηγορίας στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και να υποδεχτούμε δύο από τους αγωνιστικούς του εκφραστές. Και πιάσαμε και τα δύο άκρα της ενδεκάδας, επιθετικό και τερματοφύλακα. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον επιθετικό, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, και τον τερματοφύλακα, τον Βαγγέλη τον Δημαράκη. Τον καλησπέρα σας. Τερματοφύλακα του αθλητικού ομίλου Τυμπακίων. Είπαμε ότι πιάσαμε τα δύο άκρα της ενδεκάδας, επιθετικό και τερματοφύλακα. Να ξεκινήσω, αν δεν είσαι εσύ αντίρρηση, Βαγγέλη, από τον πρωταγωνιστή της θεσινής νίκης του ΑΟΤ απέναντι στον Όφα, στο γήπεδο του Θραψανού, μια και βάλε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης απέναντι στην ομάδα του Όφα. Με δύο γκολ ο ΑΟΤ νίκησε 2-0 στο γήπεδο του Θραψανού. Ανδρέα, ήσουν ο πρωταγωνιστής, σκόραρες δύο φορές, ακόμα μια νίκη. Ναι, λοιπόν, το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα, να παίρνει τους 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εγώ χαίρομαι να βοηθάω με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτό είναι κάποιο γκολ, είτε κάποια assist, είτε γενικά μια καλή εμφάνιση. Πριν συνεχίσω, και πραγματικά είναι τριγκαδόρικο αυτό, δεν γίνεται να μην σταθώ στο ονοματεπώνυμό σου. Και φαντάζομαι αυτό θα το έχεις ακούσει από τις πρώτες στιγμές της ζωής που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Ανδρέας Παπανδρέου, όταν το λες έτσι σε μια υπηρεσία, στη δουλειά σου, μάλλον στη σχολή σου, γιατί είσαι φοιτητής από ό,τι ξέρω, έτσι. Μάλιστα. Θα σε κοίτανε παράξενα, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι με αντιμετωπίζουν με κάποια έκπληξη όταν ακούνε το όνομά μου. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να το εκμεταλλεύω όσο μπορώ, αλλά από εκεί και πέρα, ναι, όλοι εκπλήσονται μόλις το ακούνε. Προσπαθώ να το εκμεταλλεύεσαι, δηλαδή. Δηλαδή, ξέρω ότι πολλοί είναι θαυμαστές, να πω, του ονόματος. Εδώ στην Κρήτη. Ναι, αυτό το έχω καταλάβει και εγώ σε μεγάλο βαθμό αυτό. Διηγήσου μας ένα περιστατικό, δηλαδή, για πες μου. Ας πούμε, στη σχολή μου, όπως προαναφέρατε, οι καθηγητές με ρωτάνε συνέχεια αν υπάρχει κάποια συγγένεια, πώς νιώθω, αν υποστηρίζω το κόμμα, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι είμαι μικρός ακόμα να ασχοληθώ με αυτά. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον. Τι εννοείς, να πολιτευτείς, να βάλεις υποψηφιότητα? Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή με νοιάζει να παίξω πιο πολύ μπάλα. Αυτό αγαπάω, αυτό κάνω. Οπότε ποιος, δεν ξέρω τι κρύβει το μέλλον προς το παρόν. Σου έχει κάνει τη ζωή ευκολότερη ή δυσκολότερη, δηλαδή, αυτό το Ανδρέας Παπανδρέου? Θα έλεγα ευκολότερη. Θα έλεγες ευκολότερη? Ναι, ναι. Αλίμονο. Εδώ Ηράκλειο, ναι. Καρδιά. Ναι. Μήπως λένε και Ανδρέα καμιά φορά, αντί Ανδρέα, έτσι το πιο, γιατί. Η πιο φανατική, ναι. Περίμενα. Βαγγέλη, στην ομάδα τι έγινε μόλις τον ήρθε έτσι ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι χαμός? Εντάξει, εγώ τον ήξερα από τη Δαμάστα. Ναι, ήσασταν στην παίκτες και εκεί. Ήμασταν μαζί και πέρυσι και με το πήρε στην ομάδα, λένε Ανδρέας Παπανδρέου. Λέμε, όπα, τι έγινε εδώ πέρα. Ο γνωστός ήρθε. Μακάρι να ήταν ο γνωστός όμως. Θα πήγαινε και σε κανένα μπαλκόνι τώρα τον Εδί στον Ανδρέα εκεί πέρα να σου βγάλει κανένα λόγο εκεί πέρα. Περιμένα να μην σκάσει με σημαίες, πασό και τέτοια, αλλά τίποτα. Λέει όμως ότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Μια στιγμή μπορεί να ανακατευτώ με τα κοινά, να πολιτευτώ. Εντάξει, είναι μικρός ακόμα γι' αυτό. Ναι, το θέμα. Έχεις το μικρόβιο, έτσι όπως μου το άφησες ανοιχτό τώρα. Δεν θα το έλεγα, όχι. Α. Νομίζω πως δεν το έχω. Μάλιστα. Να έρθουμε στον ΑΟΤ. Και θα επιστρέψουμε μετά στα Παπανδρεϊκά. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, Βαγγέλη, να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για αυτή την πάρα πολύ καλή πορεία που έχει η ομάδα του Τυμπακίου στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΨΗ. Νομίζω το λένε και οι αριθμοί, είναι σε 21 αγώνες, έχει 18 νίκες, 2 ισοπαλίες και ένα παιχνίδι που χάσατε με το Ρωμανό πριν από 3 εβδομάδες. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Εντάξει, η πορεία της ομάδας αναμφισβήτητα είναι εξαιρετική. Μια πορεία που πολλοί δεν την περιμένανε. Γιατί όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι και μαζευτήκαμε όλα αυτά τα παιδιά, ναι, μαζί με τη διοίκηση, η οποία έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι και είπαμε ότι πάμε να κάνουμε κάτι καλό και η ρόλη θα είναι πρωταγωνιστική, δεν μας πίστεψε ποτέ κανείς.
Κάθε αγώνας που παίρναγε μας περιμένουν όλοι στη γωνία. Ποιοι ήταν αυτοί δηλαδή που σας περίμεναν στη γωνία, γιατί δεν σας πίστεψαν? Ανέπτυξέ μου το λίγο παραπάνω αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μια ομάδα σαν τον Out που τα τελευταία χρόνια σώνεται τελευταίες αγωνιστικές και μια στιγμή ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και σου λέει ότι ο Out πάει για πρωτάθλημα, τους κακοφαίνεται πάρα πολύ. Και αναφέρεσαι σε ποιους? Εντάξει, ξέρουν. Στον κόσμο τώρα, σε ποιους? Αναφέρομαι σε άλλες ομάδες, δεν θέλω να μιλήσω ονομαστικά. Αναφέρομαι σε κόσμο. Αναφέρομαι πάνω απ' όλα σε παράγοντες του Ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου. Γιατί όλοι λένε ότι ο ΑΟΤ, όλο αυτό που έχει κάνει, το έχει κάνει με πολύ μεγάλη βοήθεια. Δηλαδή ότι υπάρχουν εξωγηπαιδικοί παράγοντες που μας τραβάνε πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ θα διαφωνήσω πάρα πολύ, και αυτό το δείχνει η εικόνα μας κάθε Κυριακή, το δείχνει η βαθμολογική κατάσταση η οποία βρίσκεται η ομάδα, το δείχνουν τα αποτελέσματα, το δείχνουν τα σκορ, το δείχνουν όλα. Εγώ διαφωνώ σε όλο αυτό που λένε. Ακούγεται δηλαδή ότι αμφισβητείται η αγωνιστική υπεροχή της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα? Εννοείται. Γιατί όταν... Τι σας προσάπτουν δηλαδή? Καταρχήν μπορεί να το έχετε δει και εσείς ότι όταν ο δεύτερος παίζει με τον τρίτο της βαθμολογίας και πάει ισοπαλία, σου λέει ότι πήγε ισοπαλία γιατί θέλουν να βολέψουν τον ΑΟΤ. Επειδή το έχουμε ακούσει και αυτό φέτος. Μα γιατί να υπάρχει δηλαδή αυτή η συμπαιγνία εις βάρος των υπολείπων και υπέρ της ομάδας του Τυμπακίου? Γιατί πιστεύω ότι πολύ απλά δεν περιμένανε... Υποτιθέμενοι, ας πούμε, σύμφωνα με κάποιους, ναι. Δεν περιμένα κανείς αυτή την πορεία του ΑΟΤ. Την πιστεύαμε μόνο εμείς οι παίκτες, η διοίκηση, οι προπονητές, και γι' αυτό το λόγο πήγαμε στο καλοκαίρι, μαζευτήκαμε όλα αυτά τα παιδιά και ο μόνος λόγος, ο μόνος στόχος ήταν το πρωτάθλημα, να κατακτήσει η ομάδα το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι θα το κατακτήσουμε, έτσι. Κακά τα ψέματα. Είμαστε καλύτερη ομάδα, το δείχνουν οι αριθμοί, το λένε όλοι. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα χαμογελάσουμε. Να μεταφερθούμε λοιπόν, Ανδρέα, και να πάω στον συμπαίκτη σου μερικούς μήνες πίσω, το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν ξεκινάει αυτή η προσπάθεια και μπαίνει στόχος η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πώς ήταν, μετέφερε μας μερικούς μήνες πιο πριν, στην έναρξη αυτής της προσπάθειας για την ομάδα του Τυμπακίου, Ανδρέα? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που μίλησα με κάποιους ανθρώπους της ομάδας, μου είχαν πει ότι ξεκάθαρο στόχος της ομάδας είναι ο πρωταθλητισμός, γι' αυτό και αποφάσισα να πάω στο Τυμπάκι. Όσο έμπαινα στις προπονήσεις και πέρναγε ο καιρός, είδα ότι υπάρχει το υλικό και υπάρχει και η θέληση για να το καταφέρουμε αυτό στο τέλος της χρονιάς. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, ακόμα το πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς αυτοί που θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαφορά, όπως είδαμε και πριν από λίγο στον πίνακα της κατάταξης, 2 βαθμών από το δεύτερο της βαθμολογίας του Ρωμανού, έχοντας ωστόσο και ένα παιχνίδι λιγότερο εσείς από το πρωτάθλημα. Είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να απειλήσει? Δηλαδή, στη βαθμολογία ο Άτου είναι στους 55, ο Ρωμανός έχει 53, ένα παιχνίδι περισσότερο. Ο τρίτος μετά είναι ο Ανθεστίωνας, ας πούμε, που είναι 48. Κοιτάξτε, να δείτε, η κύρια απειλή είναι ο Ρωμανός σίγουρα. Είμαστε 2 βαθμούς μπροστά, αλλά όπως προανέφερε κάποιος συμπαίχτης μου, εμείς μπαίνουμε σε κάθε μάτς να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Και πιο πολύ κοιτάμε τι θα κάνει η ομάδα μας παρά το τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι να κερδίζουμε ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Την ίδια ερώτηση θέλω να κάνω στο Βαγγέλη. Δηλαδή, είναι ο ΑΟΤ και ο Ρωμανός αμέσως μετά, που είναι 2 πόντους πίσω, με ένα παιχνίδι βεβαίως περισσότερο. Έχετε ένα μάτς λιγότερο εσείς. Και από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και ξεκαθαρίζει. Δηλαδή, είναι πίσω 7 βαθμούς η ομάδα του Θεραπευτικού Ανθεστίωνας. Εντάξει, σίγουρα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί η βαθμολογία των τελευταίων αγωνιστικών, σίγουρα θα πάμε εμείς με το Ρωμανό μέχρι το τέλος, έτσι, κακά τα ψέματα. Αν και από πίσω υπάρχει και ο Ανθεστίωνας, μια ομάδα η οποία με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, και εμένα και όλο τον κόσμο του Ηρακλείου. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Και πιστεύω η καλύτερη ομάδα που πέρασε από το Τυμπάκι.
Οπότε αυτή την ομάδα δεν πρέπει να την ξεγράφουμε, γιατί έχει κάποιους πολύ καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Και είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές σε όλες τις ομάδες. Ναι, και μου είπες ότι περιμένεις ότι έτσι θα πάει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Δηλαδή βλέπεις ότι θα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την κορυφή, για την πρώτη θέση μέχρι το φινάλε. Ναι, πιστεύω ότι επειδή έχουμε και εμείς ακόμα 9 πολύ δύσκολα παιχνίδια, άμα εξαιρέσουμε το παιχνίδι της Τριτονίας που το παίρνουμε αναφαγόνο, έχουμε 8, έχουμε ακόμα 8 τελικούς, 8 πολύ δύσκολα παιχνίδια, τα οποία στόχος μας εννοείται πως είναι να κάνουμε το 8 στα 8 και πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τελευταία αγωνιστική. Θα κριθεί τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική μέχρι τέλους. Αν κάνεις 8 στα 8, βεβαίως περιμένεις ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνει και ο άμεσος συνδιεκδικητής, ο Ρωμανός. Εννοείται, γιατί ξαναλέω ότι έχουμε 8 πολύ δύσκολα παιχνίδια και πρέπει, δεν μας παίρνει να κάνουμε γκέλα. Οπότε κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος πιστεύω θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε, γιατί το πιστεύω πάρα πολύ. Πού πλεονεκτεί έναντι των υπολείπων, Βαγγέλη, ο αθλητικός όμιλος στην Πακίου? Καταρχήν, αυτό που μας έχει κρατήσει μέχρι εδώ και πιστεύω για μένα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Το κλίμα. Γιατί εννοείται, οι ομάδες, οι καλές, ξεκινάνε από εκεί. Γιατί για να θες να κάνεις κάτι καλό, πρέπει να είσαι μια μεγάλη οικογένεια. Εμείς και στα στραβά και στις ήττες και στις νίκες είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα. Στο αγωνιστικό κομμάτι πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ έμπειρη ομάδα με παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει και γάμα εθνική και πέρυσι ο Αλέκος Ζαφύρης πήρε το πρωτάθλημα τον Ηρόδοτο πρόπερσι, συγγνώμη. Πέρυσι, συγγνώμη. Τώρα ήρθε στον out φέτος, άλλο τοπικό. Υπάρχουν μέσα παίκτες, μη λέω ονομαστικά, οι οποίοι έχουν εμπειρία από μεγαλύτερες κατηγορίες. Και οι άλλες ομάδες έχουν έμπειρους παίκτες. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλά πιστεύω είμαστε μια ομάδα η οποία πλεονεκτούμε σε πολλές θέσεις. Δηλαδή με καθαρά αγωνιστικά, γιατί το κλίμα, αλλά μιλάμε βεβαίως για μια αεραστεχνική κατηγορία, τις τοπικές κατηγορίες πάντα, ο κανόνας είναι να υπάρχει πολύ καλό κλίμα σε όλες τις ομάδες. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ελαχίστων πραγματικά εξαιρέσεων, δεν υπάρχει άλλωστε και λόγος για να υπάρχει κάτι αντίθετο. Μαζεύεστε πάνω απ' όλα και παίζετε ποδόσφαιρο, το χαίρεστε, το χαίρονται όλοι όσοι βρίσκονται κοντά σε κάθε προσπάθεια. Αγωνιστικά μας είπες ότι υπερτερείς στην εμπειρία, στο ότι έχει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι, γιατί άμα κοιτάξετε την εντεκάδα μας σε κάθε παιχνίδι, ναι, θα δείτε ότι σε κάθε θέση υπάρχει ένας έμπειρος παίχτης. Έχουμε πολύ καλούς μικρούς ποδοσφαιριστές, όπου πρέπει να παίζουν δύο στην εντεκάδα, αναγκαστικά. Ναι. Και άμα δείτε και τους μικρούς παίχτες, είναι ένας και ένας. Και ξαναλέω, δεν αμφισβητώ τις άλλες ομάδες και τους άλλους παίχτες, ναι, γιατί κακά τα ψέματα το τοπικό Ηρακλείου είναι 4-5 ομάδες, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους παίχτες, οι οποίοι έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει το επίπεδο. Θα σε ρωτήσω, θα κάνω μια γενικότερη ερώτηση για το επίπεδο του τοπικού πρωταθλήματος συνέχεια. Την ίδια ερώτηση επί του παρόντος τον Ανδρέα για τα πλεονεκτήματα του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου που πρωταγωνιστεί και έχει ένα εντυπωσιακό αυτή τη στιγμή σερί στο πρωτάθλημα της Α1. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη αρχικά, αυτό που είπε για τα αποδυτήρια. Όταν μια ομάδα βγάζει υγεία στα αποδυτήρια, είναι λογικό να βγάζει και καλό αγωνιστικό πρόσωπο μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Αρκεί να υπάρχει βεβαίως ικανότητα, το ταλέντο. Σίγουρα, ναι. Από εκεί και πέρα, η ομάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπειρία. Έχει παίχτες που είναι πολύ έμπειροι, έχει παίχτες με πολύ ταλέντο και μικρούς αλλά και μεγάλους. Και πιστεύω ότι όλοι δίνουν το 100% και όλοι θέλουν πάρα πολύ να διακριθούν και να διακριθεί μαζί τους η ομάδα. Γι' αυτό και παίρνουμε τα αποτελέσματα στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύεις ότι υπάρχουν παιχνίδια ή υπάρχει παιχνίδι που
περισσότερο θα κρίνει την κορυφή στο πρωτάθλημα από τα υπολοιπόμενα, δηλαδή κάποια μάτς τα οποία τα κυκλώνεται, όπως λέμε στην αργό, ως τα πλέον καθοριστικά για την επίτευξη του στόχου σας? Σίγουρα, κάθε μάτς έχει τη δική του βαρύτητα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε κάθε αντίπαλο άξιο σεβασμού. Θα μπούμε σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε. Αλλά νομίζω πως τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και με τον Ανθεστίωνα θα παίξουν σίγουρα ρόλο στην κατάληξη του πρωταθλήματος. Τα μάτς με τον τρίτο και τον τέταρτο της βαθμολογίας, ναι, τα οποία τα έχετε, είναι εκτός έδρας. Είναι εκτός έδρας και τα δύο. Εκτός έδρας και τα δύο. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, Βαγγέλη, και κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν ένα διαφορετικό συντελεστή ίσως δυσκολίας εν συγκρίση με τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις έτσι, αν βλέπεις με διαφορετικό πρίσμα, διαφορετική οπτική. Σίγουρα θα συμφωνήσω και εγώ με τον Ανδρέα. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, εννοείται αυτό, αλλά είναι τα δύο παιχνίδια που είπε ο Ανδρέας, Κρουσόνα, Ανθεστίωνα εκτός έδρας. Και έχουμε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πρώτη τελευταία αγωνιστική, με ΑΕΚ Κατσαμπά, εκτός έδρας κι αυτό. Και με την ΑΕΚ, η οποία είναι πέμπτη. Και έχει και αυτή ένα παιχνίδι λιγότερο. Και αυτή θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί μιλάμε για μια πολύ σκληρή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Παραδοσιακή ομάδα. Ναι. Οπότε πιστεύω αυτά τα τρία θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το βλέπεις μέχρι τέλος λοιπόν να πηγαίνει με ενδιαφέρον στην κορυφή. Να μην κρίνεται νωρίτερα η φετινή διοργάνωση. Δεν νομίζω να κρυθεί νωρίτερα, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή και πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος, ναι. Το φετινό επίπεδο του πρωταθλήματος πώς το κρίνεις? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, το καλοκαίρι που έβλεπα τις ομάδες και κάνουν μεταγραφές, ναι, όπως το βλέπω τώρα, έτσι το περίμενα. Περίμενα να υπάρχουν 4-5 δυνατές ομάδες, οι οποίες θα είναι στην πρώτη πεντάδα, όπως και είναι τώρα. Και μετά θα υπάρχουν κάποιες μικρές ομάδες, μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίες θα μπορέσουν να κάνουν κάποιες ζημιές. Κυρίως στην έδρα τους, ε. Κυρίως στην έδρα τους, ναι. Το επίπεδο για μένα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχει και ταλέντο, θα έλεγα, και έχει ανέβει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε και ομάδες με πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως είπα και πριν. Και πιστεύω ότι το επίπεδο του Ηρακλείου, όσο περνάνε τα χρόνια, θα γίνεται όλο και καλύτερο. Γιατί υπάρχουν υποδομές από πίσω, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν εγκαταστάσεις και πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος. Μάλιστα. Έχεις γνώμη, Βαγγέλη, είσαι εδώ αρκετά χρόνια, είσαι πόσα χρόνια? 8. 8 χρόνια. Είσαι 8 χρόνια εδώ, έχεις γνώμη, γνωρίζεις πώς είναι τα πράγματα και η γνώμη σου είναι αξιόπιστη, έχει δίκτυο αξιοπιστίας. Ανδρέα, φέτος στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ, το σχόλιο σου? Επειδή εμένα είναι μόλις ο δεύτερος χρόνος μου εδώ πέρα στην Κρήτη και το Ηράκλειο, σε ποια σχολή είσαι? Είμαι στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο ΕΛΜΕΠΑ. Εγώ θα πω ότι συγκριτικά με το πρωτάθλημα, το ερασιτεχνικό, από τον τόπο που είμαι, είναι, εδώ πέρα είναι ίσως και 10 φορές καλύτερο το πρωτάθλημα. Βλέπεις παίχτες με πολύ ταλέντο, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και μεγάλη εμπειρία. Μάλιστα. Να πούμε 2-3 πράγματα περισσότερο έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Μίλησέ μας για την ποδοσφαιρική σου πορεία, τη διαδρομή σου στο χώρο, ήσουν πιο πριν στη Δαμάστα, στο παρελθόν στα τμήματα υποδομής του Λεβαδιακού, ναι, ναι, αν έχω σωστές πληροφορίες. Μίλησέ μας λίγο για τον εαυτό σου. Ναι, λοιπόν, όπως είπατε, αρχικά ξεκίνησα από μια ακαδημία στην Λαμία και από εκεί και μετά πήρα μεταγραφή για το Λεβαδιακό.
Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, η αλήθεια είναι. Πήρα πολλές εμπειρίες, δούλεψα με αξιόλογους προπονητές. Μετά, τον επόμενο χρόνο, επειδή μπήκαν στη μέση οι Πανελλήνιες, αποφάσισα να γυρίσω στο χωριό μου, να βοηθήσω λίγο την ομάδα του χωριού μου, αλλά τότε σταμάτησαν όλα τα πρωταθλήματα λόγω κορονοϊού, οπότε ουσιαστικά μια χρονιά έμεινα εκτός. Μετά κατέληξα εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και κατέληξα στη Δαμάστα. Λόγω της σχολής, λόγω σπουδών, να το λέμε. Ναι. Πήγα στην Δαμάστα, η οποία Δαμάστα, ειδικά στην αρχή της χρονιάς, είχε κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, με τους οποίους ήταν πραγματικά καλό που δούλεψα, πήρα πράγματα από αυτούς. Ίσως να μην σταμάτησαν τα πρωταθλήματα για όλους. Στην επανέναρξη μετά είχα κάποιους τραυματισμούς, δεν κατάφερα να βρω το ρυθμό που ήθελα και τις συμμετοχές. Οπότε, εντάξει, ήταν μια δύσκολη χρονιά πέρυσι, η αλήθεια είναι, για όλους, όχι μόνο για μένα, λόγω κορονοϊού. Και τώρα φέτος το τυμπάκι, πιστεύω ότι κάνουμε κάτι πραγματικά καλό και ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας. Ναι, και τα σχέδιά σου, φιλοδοξίες ποδοσφαιρικές. Αυτή τη στιγμή είμαι πιο πολύ συγκεντρωμένος να πάρουμε το πρωτάθλημα, να το φέρουμε στο τυμπάκι, γιατί το θέλει, ο κόσμος έχει δείξει ότι το θέλει πάρα πολύ και το ίδιο και εμείς. Και εμείς θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή τους που μας δείχνουν, φέρνοντας το πρωτάθλημα στο τυμπάκι. Τώρα για το μέλλον είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω, γιατί είναι όλα ανοιχτά. Δεν ξέρω η αλήθεια είναι τι θα γίνει. Αν θα συνεχίσει το χώρο ή θα ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, θες να πεις κάτι? Ναι, δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς, γιατί όπως σας είπα είμαι πιο πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνουμε φέτος. Το έχει Ευαγγέλιο ο Ανδρέας. Χθες έβαλε 2 γκολ, έδωσε την νίκη στην ομάδα του Out. Ήταν ένας από τους διακριθέντες ποδοσφαιριστές μόνο, γιατί παίζουν 11. Το έχει, τι λες? Εντάξει, Ανδρέας, κακά τα ψέματα, εγώ τον ήξερα πέρυσι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και επειδή θέλει να παίξει μπάλα, με λίγο τύχη και πολλή δουλειά, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι κρίμα κάτι τέτοια παιδιά, τα οποία αγαπάνε αυτό που κάνουν, είναι κρίμα να μην παίξουν ποδόσφαιρο. Ειλικρινά. Μάλιστα. Σε ένα Ευαγγέλη, καταγωγή σου από Κόρινθο, η διαδρομή περιλάμβανε μέχρι τώρα Κόρινθο, Βίζαντα Μεγάρων, Αθλητική Ένωση Μιλοποτάμου, έχει διαγράψει καριέρα στο Γιούχτα αρκετά χρόνια, μετά στη Δαμάστα και τώρα στον ΑΟΤ. Ρίζωσες εδώ, ε? Εννοείται, πέρασα και 1,5 χρόνο την Επισκοπή. Και από την Επισκοπή βεβαίως. Πριν το Μιλοποτάμο. Εντάξει, είμαι 8 χρόνια εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη. Φαίνεται εξάλλου από τα τόσα πολλά χρόνια που είμαι εδώ. Μ' αρέσει η κοινωνία, μ' αρέσει ο κόσμος, οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι και γενικά θέλω να ζήσω εδώ πέρα, σε αυτό το πολύ όμορφο μέρος της Ελλάδος. Μάλιστα. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, από την τοπική κοινωνία, δηλαδή στις εκδηλώσεις ομάδας, στα παιχνίδια, είναι κοντά, σας μιλάνε, σας δείχνουν αυτή την αγάπη τους και τη θέληση για να μπορέσει η ομάδα να ανέβει στην κατηγορία? Ο κόσμος, κακά τα ψέματα, είναι από την πρώτη μέρα δίπλα μας. Mm-hmm. Το γήπεδο κάθε Κυριακή είναι ακατάμεστο. Δεν πέφτει καρφίτσα που λέμε. Ο κόσμος διψά για διάκριση του τυμπακιού και σε κάθε παιχνίδι είναι ο 12ος παίχτης. Και εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε τα πάντα να τον κάνουμε χαρούμενο και περήφανο. Πολύ ωραία. Να κάνουμε μια υποθετική ερώτηση, αν ο αθλητικός ομίλος του Μπακιού τα καταφέρει, και η ερώτηση εννοείται απευθύνεται και στους δύο, έχει τη δυνατότητα, έχει τις δυνατότητες να σταθεί ψηλότερα? Ο ΑΟΤ είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου. Έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Έχει ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Και πιστεύω ότι οικονομικά
Γιατί πλέον όταν μια ομάδα θέλει να ανέβει, σου λέει μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ναι, βεβαίως, αυτό είναι το παν. Είναι το παν. Μάλλον έτσι. Το παν. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάς, παραπάνω σίγουρα. Από 50%. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να, ό,τι και να κάνεις, να κάνεις σχέδια. Ο ΑΟΤ για μένα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη του αεροπλίου του ποδοσφαίρου, ξαναλέω, και ότι με τη βοήθεια της κοινωνίας του Τυμπακίου μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ εύκολα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί έχει ανθρώπους μέσα στη διοίκηση οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και αγαπάνε πολύ το χωριό τους. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δίψα για διάκριση και πιστεύω ότι όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους, κακά τα ψέματα, δεν γίνεται μια ομάδα στον ΑΟΤ να μην τα καταφέρει. Δεν γίνεται να μην τα καταφέρει. Είναι τόσο κοντά η διοίκηση. Η διοίκηση δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Ό,τι και να ζητήσεις, όποια στιγμή και να το ζητήσεις. Δηλαδή, πες μας, ας πούμε, κάτι πρόβλημα και να έχεις στο λύσει. Ναι. Δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που έχει μια ομάδα. Ναι. Ένας παίχτης. Και η διοίκηση και ο πιο πολύ ο πρόεδρος, ο κύριος Αντώνης Λαμπράκης, μιλάμε για έναν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος είναι πάντα με τους ποδοσφαιριστές. Και ας σας πω τώρα ένα... Τελειώνουμε, παίζουμε το Ρωμάνο με στην έδρα μας και χάνουμε 1-2. Και τελειώνει το παιχνίδι και είναι ο πρόεδρος μας απ' έξω και λέει μπείτε όλοι μέσα από ποδητήρια, είμαι εγώ εδώ, μη φοβάστε, λέει τίποτα. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό από πρόεδρο, να παίζει η ομάδα σε ένα ντέρμπι, να χάνει και να ακούσει τον πρόεδρο σου να σου λέει αυτά τα λόγια και να σε στηρίζει τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω έχει να κάνει και πάνω απ' όλα στον άνθρωπο. Υπάρχει στήριξη λοιπόν από την διοίκηση, από την τοπική κοινωνία, με τον τεχνικό της ομάδας, μετά τον Κουτεντάκη επίσης σημείο αναφοράς για την ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Τυμπακίου για χρόνια, σταθερό σημείο αναφοράς. Δεν ξέρω αν κλείνοντας θέλετε παιδιά να πείτε κάτι. Και αφού σας ευχαριστήσω, πριν σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Καταρχήν θα θέλαμε εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Παρευρεθούμε στην εκπομπή σας. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά. Τιμή είναι δική μου, ναι. Κλείνοντας, ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα υγεία. Για όλα αυτά που συμβαίνουν όχι στην κοινωνία. Πρώτα κορονοϊό. Τώρα μια στιγμή έχουν αφήσει όλο τον κορονοϊό. Και βλέπουμε ότι φτάσαμε στο 2022 και υπάρχει πόλεμος. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα... Πιο πριν σεισμοί, ίσως το 2022 να είναι και η τελευταία χρονιά που πατάμε τα πόδια μας σε αυτό τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει πολύ, αλλά ζούμε σε μια καταραμένη πραγματική εποχή. Πραγματικά εποχή. Ειλικρινά, εγώ με αυτά που βλέπω δεν ξέρω τι να πιστέψω. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει, ποιο θα είναι το αύριο. Και κλείνοντας, ήθελα να απευθυνθώ στον κόσμο του ΑΟΤ. Ναι, αισιόδοξα. Και θα ήθελα να τους πω ότι να είναι σίγουροι ότι στο τέλος θα πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα και θα τους κάνουμε πάρα πολύ χαρούμενους, γιατί είναι κάτι που το θέλουν πάρα πολύ. Και το θέλουμε και εμείς οι παίκτες, η διοίκηση, οι προπονητές, πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη. Να κλείσουμε με τον Ανδρέα. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ πέρα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Και θα ήθελα και εγώ επίσης να υποσχεθώ ότι θα κάνουμε τα πάντα να φέρουμε το πρωτάθλημα στο Τυμπάκι και να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο αγώνας θα δικαιωθεί. Βαγγέλη, εσύ που είσαι παλιότερος, ίσως το κατάλαβες αυτό. Αλλά εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγειά σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού και με εσάς και με κάποιους άλλους συμπαίκτες στο τέλος της περίοδου για να ανεξαρτήτως βαθμολογικής θέσης, αν θα τερματίσει στην κορυφή, αν θα παραμείνετε εκεί ή αν θα τερματίσετε χαμηλότερα. Αυτό είναι κάτι που κρίνεται μέσα στο γήπεδο, που μας δίνει σε όλους χαρά.
σε άλλους περισσότεροι, σε άλλους λιγότεροι. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς.